ξεκινήσαμε σήμερα τις κινητοποιήσεις. Οι αγρότες του Δήμου Αμιντέου, σε συνεννόηση με τον Δήμο Έδεσσας, πήραμε την απόφαση να κλείσουμε του δρόμου, να κάνουμε κινητοποιήσεις. Τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια. Θεωρούμαστε ότι το αγροτικό εισόδημα έχει σαμιστεί. Δεν αντέχει άλλο ο αγροτικός πληθυσμός. Έχουμε κάποια αιτήματα που θέλουμε άμεσα λύση στα αιτήματά μας. Έχουμε μια μεγάλη μερίδα ροδακινών παραγωγών που έχουν να εισπράξουν από την πρόοδο πάνω από 540.000 ευρώ. Παράλληλα και από την Ένωση Αμιντέων. Είμαστε πλήρωτοι. Να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, να μην ξοδεύει πολλά χρήματα, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει χρήματα για μια γεώτρηση να δαπανά, για να βγάλει αδειοδότηση καινούρια στις γεωτρήσεις τις οποίες υπάρχουν, να φτάνουν σε σημείο να πληρώνουν 500, 700, 800 και 1.000 ευρώ ακόμα. Τα αιτήματα είναι σοβαρά, ο αγρότης δημοπαθεί, θέλουμε στήριξη. Για το ρεύμα, την κοροϊδία. Το ρεύμα είναι σοβαρό, το έχουμε πει. Η ηρωνία. Το ρεύμα. Κοροϊδία να μου. Τα νησιά έχουν την επιδότησή του. Εμείς τα ρουχεία. Εδώ τα εργοστάσια που τρώνε. Εμείς παράγουμε, αλλά άλλοι καρπώνουν. Σήμερα οι αγρότες με την παρουσία τους εδώ δείχνουν ότι είναι σε οριακό σημείο. Πλέον δεν έχουν άλλες αντοχές γύρω από το εισόδημα που τους έχει απομείνει. Αν τους έχει απομείνει. Πιστεύω ότι τα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας είναι πολλαπλάσια από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πρέπει και η περιφέρεια αλλά και η κυβέρνηση να δει με μεγαλύτερη μέρημνα τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας που είναι συσσωρευμένα από την κρατική παρέμβαση με τη δράση της ΔΕΗ. Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Όλοι γνωρίζουμε τις μειώσεις των εκτάσεων μέσω από τις αναγκαστικές απαρατηριώσεις. Άρα η ΔΕΗ που παράγει το φθηνό ρεύμα μέσα από τις αναγκαστικές απαρατηριώσεις και την εξόρυξη του λιγνίτη, αμήντι άλλο έχει υποχρέωση έναντι της τοπικής κοινωνίας να προσφέρει ρεύμα πολύ φθηνότερο από την υπόλοιπη Ελλάδα στους τοπικούς γεωργούς. Από εκεί και πέρα οι αγρότες πρέπει να γνωρίζουν ότι ζούμε σε μια εποχή διεκδίκησης και πρέπει μαζικά να διεκδικήσουν και να αναδεικνύουν τα προβλήματά τους, διότι πραγματικά ίσως τα επόμενα χρόνια τα χωράφια να μην έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλοι οι αγρότες και να βγουν όλοι στους δρόμους πραγματικά να αναδείξουν τα προβλήματά τους με μαζικές κινητοποιήσεις. Πιστεύω έτσι θα κινητοποιήσουν και τους φορείς και θα πάρουν τουλάχιστον κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό που θέλω να πω στους φίλους μου, στη δημότες αγρότες, ότι οι αγώνες που χάνονται είναι αγώνες που δεν δίνονται. Οι αγώνες που δίνονται, αποτέλεσμα, κάποιο αποτέλεσμα θα φέρουν. Θα ήθελα και εγώ σαν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής να πω κάποια πράγματα, ότι οι δρόμοι θα μείνουν ανοιχτοί, δεν θα υπάρχει πρόβλημα διέλευσης, γιατί δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Και θέλω να κάνω και μια έκκληση σε όλους τους, όχι μόνο του Δήμου μας, υπάρχει όλη η Δυτική Μακεδονία, είμαστε 4 δομοί και είμαστε το μοναδικό μπλόκο. Αυτό έχει γίνει και πρωτού 2 χρόνια και φέτος πάλι το ίδιο. Θα τους καλέσω όλους σε μια συστράτευση, ο καθένας στα μέρη του ή όπου θέλουν, να γίνουμε ένα ενιαίο και να είμαστε μια φωνή σαν Δυτική Μακεδονία. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουμε εμείς και δεν είναι δυνατόν να έχουμε 50 τραχτέρια και να υπάρχουν 1.000 στην περιοχή. Κάνουμε μια έκκληση, όσοι ακούνε την εκπομπή και από το ραδιόφωνο και από παντού, να κατεβούν όλοι μαζί για να κερδίσουμε. Στις επόμενες.